Καλησπέρα. Πέμπτη σήμερα, λίγο πριν ξεκινήσει η προσπάθεια να ξαναπνίξετε τον Μπερνιέ, βρισκόμαστε μέσα στο θέατρο Αμαλία και περιμένουμε από το συγγραφέα, σκηνοθέτη και ηθοποιό συντελεστή της όλης της ιστορίας, τον Γιάννη Καραμπέκο, να μας πει τι ακριβώς θα δούμε. Θα δούμε μία τρελή, ανατρεπτική, αστυνομική φαρσοκομωδία. Αυτό το υπογράφω, το έχω δει, έτσι είναι. Αυτό σαν τίτλο, θέλετε να συνεχίσουμε? Ναι, να πούμε ότι το όνομα της παράστασης είναι «Ποιος έπνιξε τον Μπερνιέ». Ναι, το όνομα της παράστασης είναι «Ποιος έπνιξε τον Μπερνιέ», τον οποίο δεν θα το αποκαλύψουμε, ποιος είναι ο Μπερνιέ. Και σκοπός κυρίως είναι να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει, να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να περάσει όμορφα. Αυτό ήταν ο σκοπός. Δεν είχα πρόθεση όταν έγραφα αυτό το έργο να περάσω κάποιο μήνυμα. Το μήνυμα φυσικά βγαίνει και ο καθένας το εκλαμβάνει ανάλογα με τον τρόπο σκέψης που έχει. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται λίγο διαφορετικά τον κόσμο. Αυτά. Αυτά για αρχή. Θα μας κάνεις τις συστάσεις για όσους είναι από την παράσταση εδώ, γιατί λείπουν και δύο κορίτσια. Ναι, λείπουν δύο κορίτσια, ετοιμάζω τώρα. Έχουμε το Βαγγέλη του Καραμπάσογλου. Ο οποίος είναι ποιος ρόλος? Εγώ είμαι ο Νίκος, ο γιος του Λάμπρου, του πρωταγωνιστή μας, και πνίγομαι στις ορμές, το οποίο θα φανεί από την πρώτη στιγμή που θα βγω στη σκηνή. Νομίζω κάνει μπαμ. Αυτά για αρχή. Εγώ θα προσθέσω, είσαι και ο αδικημένος της ιστορίας. Ο αδικημένος γιατί? Ας το δούμε να καταλάβουν. Okay. Δεν θέλω να το βλέπω έτσι. Πάμε στον Νίκο. Ο Νίκος Κορεξιανός. Γεια σας και από μένα. Εγώ από τι πνίγομαι? Εσύ πνίγεις τον καημό σου. Εγώ πνίγω τον καημό μου. Εσύ δεν θα πεις ποιος είσαι, θα πεις τι κάνεις. Ψάχνω να βρω εγώ τον Μπερνιέ. Ακριβώς. Ναι. Αλλά ως τι ψάχνεις... Ως τι ψάχνεις δεν μπορεί να αποκαλυφθεί. Δεν μπορεί. Πάντως όχι έτσι όπως με βλέπετε. Ναι. Μια έκπληξη. Ναι. Θα θυμίσει. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη κωμωδία θα φέρει μνήμες λίγο από το παρελθόν. Κωμωδίες, επιθεωρήσεις του 90 και εκεί. Θα το αποκαλύψω εγώ. Louis de Funès. Louis de Funès. Γιατί έχουμε ένα ολόκληρο εισπέκτορα μέσα. Δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Όχι, δεν γίνεται. Θα δείτε σε λίγο τι εννοεί ο κύριος Γρηγοράτης. Αλλά αρκετά για μένα και τον ρόλο έκπληξη που θα με δείτε. Να περάσουμε. Να προσθέσουμε και δεν είναι κακό να αποκαλύψουμε ότι είσαι εσύ ο οποίος βρίσκεις τον πνιγμένο Μπερνιέ. Εγώ είμαι αυτός που έχω λύσεις για πολλά πράγματα. Άνα, μπράβο. Ωραία, αυτό μπορούμε να το πούμε, δεν απαγορεύεται. Έχω λύσεις για πολλά πράγματα. Νομίζω ότι θα το κόψουμε αυτό το κομμάτι. Γιατί, αφού ο Μπερνιέ το λέει και στον τίτλο. Ποιος έπνιξε τον Μπερνιέ? Δεν λέει τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να το πούμε. Μη στεναχωριέσαι. Πάμε στην αρετή. Πάμε στην αρετή. Πάμε στην αρετή τη Μακρολιπαδίτη. Γεια σας λοιπόν, εγώ όπως είπε και ο προλαλήσεις, λέγομαι Αρετή Μακρολιπαδίτη. Και έχω τη χαρά να παίζω μαζί με όλους τους άντρες και άλλες δύο γυναίκες. Το ρόλο της Ζιζέλ, που είναι η πρώην γυναίκα του Λάμπρου, μια ζάπλουτη κυρία, η οποία έχει έρθει από τα ένδοξα Παρίσια, στα οποία ένδοξα Παρίσια κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια, έχει αφήσει αυτόν τον φτωχό μικρό αστό εδώ πέρα και έχει γυρίσει για κάποιο λόγο. Κατά όλες οι προφάσεις δείχνουν ότι έχει έρθει να δει τον μοναχογιό της, τον Νίκο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα ξετυλίγονται μετά την άφηξή της. Σωστό. Συμφωνώ απολύτως. Ο Άνθιμος Κατιρτζόγλου. Κύριε Άνθιμε, παρακαλώ. Εγώ εμποδίω με ένα μυστικό αστυνομικό. Το είπα και εγώ. Στο τμήμα της δίωξης ναρκωτικών. Μπαίνω εισβάλλω μάλλον στο σπίτι, από εκεί που δεν με περιμένει κανείς. Και κάθε φορά που κάνω την είσοδό μου υπάρχει μια έκπληξη για όλους. Ο σκοπός μου είναι να ανακαλύψω μια αλήθεια, η οποία προβληματίζει και εμένα αλλά και τους υπόλοιπους. Και δημιουργούνται κάποιες παρεξηγήσεις και κάποιες ανατροπές μέσα στο έργο. Αποκαλύπτεις πολλά πράγματα εσύ. Ναι, αλλά δεν είπα τίποτα άλλο. Αυτό φτάνει νομίζω. Ναι. Δεν πρέπει να μιλήσω γιατί είμαι μυστικός πράκτορας. Το θέμα είναι ποιος τον πιστεύει.
Δεν ξέρω αν μπορούμε να αποκαλύψουμε το όνομα του μυστικού πράκτορα ή είναι δύσκολο. Ναι, το όνομα του μυστικού πράκτορα δεν μπορώ να το πει. Δεν μπορώ να πω ότι λέγομαι 1880. Μην το λες. Εντάξει, τότε αφού δεν μπορείς, αφού δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται να πω ότι είμαι ο 1880. Όπως ο 007. Όπως ο 007. Εντάξει, εσύ πήρες... Εγώ έχω περισσότερες αποστολές. Ο 007 πήρε 00 και 7. Εγώ πήρα 1880. Βάσει του Θούβου Βαλακού πράκτορα που πήρε 3 μηδενικά, εσύ είσαι πολύ καλύτερος. Πενταψήφιος έχεις. Τα έχω καταφέρει καλύτερα. Τρίφων. Είμαι ο Τρίφων Γαβάλγας. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι με όλους τους ανθρώπους που είμαστε εδώ πέρα. Εγώ είμαι ο φίλος του Λάμπρου, οικοδεσπότη του σπιτιού, που με βοηθάει σε όλες μου τις δύσκολες στιγμές. Πλήγομαι στα χρέη, είμαι εργένης, προσπαθώ να αποκατασταθώ. Ψάχνει να βρεις ένα μικρό θερματικό σώμα. Και... αυτά, δεν νομίζω. Πνίγομαι στα χρέη, δεν έχω κάτι άλλο να πω για το ρόλο. Ναι. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα εξελίσσονται. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά γιατί θα χαθούν οι εκπλήξεις. Δυστυχώς είναι ένα έργο γεμάτο εκπλήξεις. Παιδιά, που... το έργο είναι ανατροπή στην ανατροπή. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, μια ανατροπή να αποκαλύψεις, την πρώτη, δεν πρόκειται να καταλάβει κανείς τίποτα. Παντελής, βέβαια, κάπως είναι μονίμως στο μάτι του κυκλώνα. Λίγο έτσι, περνάνε όλα από γύρω του. Πώς είναι στον κυκλώνα μέσα και περνάνε αγελάδες, πόρτες, αυτοκίνητα, φορτηγά. Κάπως έτσι ο Παντελής είναι μέσα και περνάνε οι άνθρωποι πάνω που φεύγουν, έρχονται, φεύγουν, έρχονται. Είναι μια κωμωδία παρεξηγήσεων. Μια κωμωδία που άλλος μπαίνει, άλλος βγαίνει. Και όταν μπαίνουν, βγαίνουν άνθρωποι μέσα σε αυτό εδώ το σπιτί, γίνεται χαμός. Και ο καθένας για τον δικό του σκοπό. Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι για να αποκαταστήσω την αλήθεια. Δυστυχώς δεν ξέρω, έχω πολύ στη ρετσινιά του πρωταγωνιστή. Το έργο εκτελήσεται στο, διαδραματίζεται στο σπίτι μου, αλλά στην ουσία δεν είμαι εγώ ο πρωταγωνιστής. Αν κοιτάξουμε το κείμενο, η άλλη έχει περισσότερα λόγια από μένα. Νομίζω ότι εμφανίζονται όλοι το ίδιο. Σχεδόν όλοι το ποιοί είναι το ίδιο. Οι ανατροπές είναι τέτοιες που ο καθένας πρωταγωνιστεί σε μία ανατροπή. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένας πρωταγωνιστής, τουλάχιστον εγώ που το είδα έτσι πως το είδα εγώ. Αυτό που παρατηρήσατε. Πάντως δεν είμαι και η μόνη γυναίκα της παράστασης. Έχουμε άλλες δύο φοβερές γυναικάρες. Είναι η Λιάννα η Τσίλη, η οποία είναι η Λίνα, η χορεύτρια. Κάπως σχετίζεται με κάποιους από τους άντρες της παράστασης. Α, είναι το Μύρο της Έριδος. Το Μύρο της Έριδος, ακριβώς. Και η Φένια η Σαλούκα, η οποία υποδέχεται την Νάντια, την Ρωσίδα, αντικείμενο ρομαντικού ενδιαφέροντος του πρώην άντρα μου από εδώ. Α, την επιστήμονα λες, τη γιατρό. Ναι, τη γιατρό. Ναι, που αποδεικνύεται ότι είναι πολύ καλή γιατρός. Πολύ καλή γιατρός. Πάρα πολύ καλή γιατρός. Πολύ καλή επιστήμον. Πράγμα. Πολύ καλή γιατρός. Όλο το γιατρό παίζουμε. Ένα γιατρό. Τα κορίτσια να πεις ότι ετοιμάζονται, ήρθα εγώ αντιπρόσωπος. Ναι, δεν πειράζει, όποτε μπορούν να έρθουν. Όπως καταλαβαίνετε, οι γυναίκες παίρνουν κάποιο χρόνο προετοιμασία, λίγο περισσότερο. Κάποιο χρόνο ή κάποια χρόνια. Τώρα μιλάει ο σκηνοθέτης ή ο πρωταγωνιστής. Κάποιους μήνες ίσως. Μην τα ακούτε αυτά, αγαπητοί φίλοι. Και φίλες. Όχι, έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Θέλει το χρόνο τους για να βγουν έξω να είναι. Θέλουν να κατακτήσουν τη σκηνή. Έτσι. Έτσι δεν λέγανε παλιά. Λοιπόν, θα μας πείτε κάτι παραπάνω για το πώς ήρθε. Μάλλον ο σκηνοθέτης πρέπει να μιλήσει και συγγραφέας. Πώς κατέβηκε αυτή η ιδέα, από πού ορμόμενος έβγαλες όλους αυτούς τους τελείως διαφορετικούς ρόλους. Θα σας το πω, είναι λίγο τρελό, αλλά είναι από τα λίγα έργα που δεν έγραψα με τη μέθοδο που γράφουν τα θεατρικά έργα. Δεν έκανα δηλαδή το σχεδιάγραμμα, αρχή, μέση, τέλος, πλοκή κτλ. Είχα ανάγκη όταν το έγραφα να δω κάτι να γελάσω. Και επειδή εμένα η φαντασία μου οριάζει πολλές φορές, άφησα τη φαντασία μου απλώς με ένα ξεκίνημα ότι είμαι σε ένα τραπέζι, περιμένω, ας πούμε, τη Ρωσίδα να κάνουμε ένα γεύμα. Και από εκεί και πέρα λέω: τι αστείο θα μπορούσε να γίνει. Και έβλεπα τις εικόνες μου και λέω για αυτό το έργο, το λέω πολλές φορές. Αυτό το έργο δεν το έγραψα, το αντέγραψα. Τι εννοώ. Αντέγραφα αυτό που έβλεπα. Το έργο δεν το σκεφτόμουν να τα κάνω αυτό. Το έβλεπα στη φαντασία μου, μέχρι και τις φωνές άκουγα. Πώς μιλάει ο ένας, πώς μιλάει ο άλλος. Και γελούσα μόνος μου. Είχα ανάγκη εσωτερική και έλεγα: είναι το έργο που θέλω να δω. Είναι ένα έργο που έγραψα που είχα ανάγκη εγώ να το δω.
Θα ήθελα πολύ να είμαι από κάτω για να το βλέπω. Τόσο απλά, απλώς καταλαβαίνετε ότι προς το τέλος, πλησιάζοντας, είχα αρχίσει μετά ότι να βλέπω ότι γίνεται πριν, να συνδέονται μεταξύ τους, να μην υπάρχει κενό, να καλύψω κάποια ερωτηματικά. Μετά έπρεπε να μπει φυσικά, να μπει κανονικά το, πώς το λένε, νερό στα βλάχη. Ναι, να μπει το νερό στα βλάχη. Να κάνω αυτό που όφελε σαν θεατρικό συγγραφέα, να τα βάλω στη μισή. Αλλά εγώ έχω μία απορία. Άμα σκεφτόταν ότι εγώ θα είχα τέτοια φωνή στο έργο, πρέπει λίγο ένα ψυχείο. Εγώ να μιλάω έτσι. Και όμως το έργο αυτό το έβλεπα. Δηλαδή το έβλεπα μπροστά μου να εκτελήσεται και το αντέγραφα. Και τώρα γίνεται αυτό, τώρα γίνεται εκείνο, τώρα βγαίνει εκείνο και γελούσα. Σαν χαζό. Κοίταξε, τώρα ο Νίκος ξέρει ότι δεν είναι σωστό αυτό που λέει, γιατί η φωνή που προσποιείται ότι έχει είναι αυτή που κάνει και τον κόσμο να γελάσει περισσότερο. Είναι πολύ καλός. Ναι. Γιατί δεν μιλάει με τη φωνή που μιλάει τώρα. Ναι, αυτό λέω, ότι διαφοροποιείται η φωνή μου από αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Στο περισσότερο μέρος του έργου. Στο έργο μιλάς καλύτερα. Στο έργο μιλάω καλύτερα. Και σίγουρα ότι μιλάει έτσι. Ναι, και σίγουρα. Ναι, αρκετά για μένα οι υπόλοιποι. Ναι. Μιλήστε κι εσείς λίγο έτσι. Ναι. Απλήθηνε τι, παρακαλώ εκεί. Μα πώς λέγαμε για σένα και για τον ρόλο σου. Ο ρόλος μου είναι ανακατόστρα. Ένας ρόλος ανακατόστρα. Και εσύ για πνίξιμο είσαι. Οχλητικός είναι. Όχι. Γιατί το λέτε. Για το ρόλο. Όχι. αυτή είναι η ατμόσφαιρα λοιπόν που έχουμε και πάνω στη σκηνή, μα και εκτός σκηνή. Και αυτό πιστεύω περνάει προς τα κάτω και αυτό έχει ανάγκη, ελπίζω και εύχομαι, ο περισσότερος ο κόσμος, αν και είναι και οι εκλογές τώρα. Τώρα γελάτε γιατί χανόμαστε. Ποιες εκλογές, ρε, ο ΠΑΟΚ είναι σήμερα. Ναι, αλλά έχουμε και εκλογές. Οπότε γελάτε γιατί χανόμαστε. Νομίζω ότι θα είμαστε γεμάτοι. Γελάτε γιατί χανόμαστε. Ελάτε κάθε Πέμπτη 9 και 4. Ποιος έπνιξε τον Μπερνιέ. Ελάτε να μάθετε ποιος έπνιξε τον Μπερνιέ. Θα πνιγείτε στα γέλια. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε ζωντανή θα φύγετε πάντως. Ναι. Ο Μπερνιέ τώρα. Δεν ξέρουμε και μιλάμε περισσότερα. Δεν μπορούμε. Θα μας ξεφύγει κάτι και μετά ναι. Μετά ποιος έπνιξε το θείασο. Πάνω κάτω, εγώ θα ήθελα να μάθω από τον detective κάποια πράγματα παραπάνω. Ο detective. Νομίζεις ότι θα σου πω. Ο detective δεν ανοίγει το στόμα του. Δεν αποκαλύπτει τίποτα. Δεν αποκαλύπτει τίποτα. Παρ' όλα αυτά μπορούσα να μιλήσω από όλα. Το ξέρω γιατί αυτό κάνεις και στο έργο. Δεν αποκαλύπτεις τίποτα και τα λες όλα. Με το δικό του. Να, τέτοιο ρόλο μου έχει πάει να κάνω. Κατάλαβες, τραβάω. Πάντως μ' αρέσει ο τρόπος που τους αντιμετωπίζεις επειδή σε αντιμετωπίζουν έτσι πως σε αντιμετωπίζουν. Ιδέες. Ιδέες. Από πάνω μέχρι κάτω με στολίζουν συνέχεια σε όλο το έργο. Από την αρχή μέχρι το τέλος δεν αντέχω. Ναι, αλλά ποιος είναι η ουσία του θέματος στο τέλος. Ποιος. Εσύ και ο συμπαίκτης σου. Δεν λέω ποιος από όλους. Ναι, αν μπράβο, άστο καλύτερα. Αυτό είναι το κακό με τις φαρασκομωδίες και με τις αναδεκτικές φαρέες. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Λες ένα story εκεί πέντε σειρές και τελείωσε. Δεν μπορείς να δώσεις. Δεν μπορείς. Κάθε ρόλος κρύβει μια έκπληξη. Να μην σου πω ότι κρύβει έκπληξη σε κάθε σκηνή. Επομένως δεν μπορείς να πεις περισσότερα πράγματα. Και ναι, και δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται. Δηλαδή, εντάξει. Μα γι' αυτό και είπαμε ανατροπή στην ανατροπή. Λίγο προς το τέλος του τέλους αντιλαμβάνεται κανείς τι πάει να γίνει. Εκεί που εμφανίζεται, εντός εισαγωγικών εμφανίζεται, και ο Μπερνιέ. Εκεί αρχίζει και ξεκαθαρίζει κάπως η κατάσταση. Και πάλι ανατρέπεται. Και πάλι ανατρέπεται λίγο πριν το τέλος. Συνέχεια ανατρέπονται, ναι. Οπότε ελάτε. Η λέξη που αντιπροσωπεύει την παράσταση είναι. Ποιος ανέτρεψε τον Μπερνιέ. Ποιος ανέτρεψε τον Μπερνιέ. Πώς ανετράπτει. Πώς ανετράπτει. Αυτός ο Μπερνιέ. Λοιπόν, εγώ να σας πω ότι είναι μια πολύ χιουμοριστική παράσταση. Ο κάθε ρόλος δίνει το δικό του στίγμα, με το δικό του χιούμορ. Δεν νομίζω ότι ξεχωρίζει κάποιος ιδιαίτερα, αν και έχω στο μυαλό μου έναν ρόλο. Δεν αποκαλύπτω το φύλο του ρόλου. Γιατί μπορεί να είναι το φύλο που δείχνει, αλλά να μην είναι το φύλο που φαίνεται. Το έκανα ακόμα πιο μεγαλύτερης πλοκής εγώ.
και από κάτω πέφτει η μουσική τώρα. Τι γίνεται στο Μενιέ? Αυτό θέλαμε να μάθουμε. Ευτυχώς δεν μάθαμε τίποτα. Οπότε, όπως λέτε κι εσείς, κάθε Πέμπτη για πόσες Πέμπτες? Παίζουμε σήμερα στις 5 του μηνός, μετά στις 12 του μηνός και τελευταία παράσταση στις 19 Οκτωβρίου. Α, θα έχουν ανατραπεί ακόμα και ανατρεπόμενες προβλέψεις των ανατροπών των εκλογών. Έχουν προβλέψει. Αν δεν έχει υπάρξει κάποια ανατροπή έκτακτη. Ναι. Απρόπτη. Οπότε. Τις Κυριακές έχουμε εκλογές, τις Πέμπτες έχουμε γένεια. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι τυχερός, σαν σκηνοθέτης το λέω τώρα, γιατί κούμποσαν πολύ καλά οι ηθοποιοί μου στους ρόλους. Δηλαδή τώρα που βλέπω τον Άθιμο να παίζει αυτό το ρόλο, δυσκολεύομαι να πω ότι ποιος θα μπορούσε να το κάνει έτσι. Δηλαδή με έχει κερδίσει πάρα πολύ. Όπως και το... Μπορώ να σου δώσω μια λίστα να πάρω. Ναι, ναι, η Ζιζέλ που βγάζει διπλό χαρακτήρα και είναι η κυρία και τα λοιπά εξολισμένη από τη Γαλλία. Βγάζει και λίγο το σάικο. Σου με το, ναι παιδί μου, λες και είναι γεννημένη. Όλα τα παιδιά νομίζω. Ο Βαγγελάκης είναι υπέροχος, είναι έκπληξη. Είναι, νομίζω ότι είναι ταλέντο, είναι μικρός. Φοβερός είναι. Και θεατρικά στέκεται πάρα πολύ καλά. Σταματήστε, θα κοκκινήσετε. Δεν πέφτει το φώτα επάνω, δεν φαίνεται. Ναι, ναι. Ίσως δεν έπρεπε εγώ να παίζω. Δηλαδή αν ήμουν σκηνοθέτης, λίγο θα έλεγα ρε παιδί μου, κάτσε κάτω. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι και ο δικός σου ρόλος αναγκαίος. Θα πρέπει να το παίξει κάποιος άλλος άμα δεν είσαι μέσα. Έχω τον άχαρο ρόλο, όλα γίνονται στο σπίτι μου. Α, τι να κάνω, όλα γίνονται στο σπίτι μου, ναι. Ωραία. Να βάλεις και μια ηλεκτρική. Να βάλω και μια ηλεκτρική. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε για τα στοιχεία που αφήνετε πίσω σας όμως να μπει ηλεκτρική. Μη λέτε άλλα. Ναι, μην αποκαλύπτουμε τα στοιχεία, μην. Θα μειωθούν οι ανατροπές με τα διακρίματα. Εντάξει, ό,τι βλέπετε πίσω, ανατρέπεται. Όλα ανατρέπονται, οπότε μην περιμένετε. Αρκετά από αυτά τα έχω δει που ανατράπηκαν, γι' αυτό και το δέχομαι. Θέλετε κάτι να προσθέσετε έτσι για να προσελκύσετε το κοινό να έρθει πλέον των ανατροπών που έχουν υποθεί και είναι όπως το ελληνική ταινία Τζένι Τζένι που πόσο κόπο έκανα να πω κάτι χωρίς να πω τη λέξη ιστορία που λέει ο Μπάρκουλης. Ότι θα πέρασω ένα πάρα πολύ ωραίο δύο. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να υπάρχει μια διέξοδος έτσι που θα σου χαρίσει λίγο γέλιο σε μια βραδινή βόλτα. Μια μισή ώρα και κάτι. Αλλά πάμε και δύο ώρα, ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι, εκεί εδώ με τα γέλια δώσουμε μια διέξοδο φυγής από την πραγματικότητα μέσα από το χαμόγελο, μέσα από το γέλιο, μέσα από μια δικιά μας πραγματικότητα. Να σας μεταφέρουμε σε αυτό τον τρελό κόσμο του Μπερνιέ. Έλατε μια μισή ώρα και δεν θα το μετανιώσουν. Όχι, δεν θα το μετανιώσουν. Νομίζω ότι θα πει ο κόσμος, ευτυχώς που πήγα σήμερα, γέλασα, είχα να γελάσω πολύ καιρό έτσι. Νομίζω. Δηλαδή, νομίζω. Δεν ξέρω. Είναι κάπως διασκέδαση και γυμναστική μαζί για τους χέρους που κάτσε τα γέλια. Και έχει η πλάκα να ξεχνάς λίγο τα δικά σου τα προβλήματα και να γελάς τα προβλήματα λονό. Που είναι αυτά τα μεγεθυμένα προβλήματα της φάρσας μαζί με τις έτσι λίγο πιο extravagant χαρακτήρες. Δεν συσχετίζεις απαραίτητα με το «Α, τι έχεις αυτή την τρελή συμπλοκή μεταξύ δύο χαρακτήρων» να πεις ότι «Α, πώς θα προβληματιστώ κι εγώ». Είναι αστείο να γελάς με ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει κάποια έτσι τρομερή βάση. Ναι, ναι, είναι και το χαρακτηριστικό της φαρσοκομωδίας. Πρέπει να υπάρχει αποστασιοποίηση από τον κόσμο. Ο κόσμος να κάθεται κάτω στην καρέκλα και να γελάει με τον πόνο του άλλου και λέει: «Εγώ δεν μετέχω, είναι πολύ αστείο αυτό που τραβάνει. Εγώ δεν θα ήθελα με τίποτα». Εν αντιθέσει με το δράμα, που είναι πολύ εύκολο, πολύ εύκολο, είναι πολύ πιο εύκολο. Όχι την εύκολα, είναι πολύ πιο εύκολο, γιατί εκεί υπάρχει ταύτιση του θεατή με το δράμα που εξελίσσεται, γιατί όλοι οι άνθρωποι ζούμε ένα δράμα. Και είναι πολύ εύκολο και είναι και πολύ εύκολο και για τους κριτικούς. Πάντα να. Αυτό πρέπει να το αναφέρω. Είναι πολύ πιο εύκολο και για τους κριτικούς να βγάζουν μια γνώμη για το δράμα γιατί πάντα τους αγγίζει. Γιατί φίλε μου, εγώ κάνω το δράμα για να σε πάρω και πάνω. Εγώ όμως που γράφω την κωμωδία, το δύσκολο είδος, κάνω ένα έργο για να έχω αποστασιοποίηση. Πώς θα σε κερδίσω τη στιγμή που σε θέλω απέναντί μου. Να μην μετέχεις στο πρόβλημά μου. Αυτό σας σκέψει. Ναι.
Επίσης θα πω ότι είναι κρίμα να χάσουν αυτή την παράσταση, έχει γίνει πολύ δουλειά. Μα δεν θα την χάσουν, αξίζει. Ναι, θα την χάσουν. Όχι, για να... δεν την χάνουν. Έχει γίνει πολύ δουλειά και είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητα για να το απολαύσουμε και να περάσουμε καλά. Εγώ θα παρότρινα πάντως, αντί να τελειώσει την 19 Οκτωβρίου ημέρα τελευταία που έχετε βάλει, να ανακοινώσετε κάποια στιγμή μια παράταση σε Πέμπτες, να μπήκαμε στο Νοέμβριο. Α, για να ανακοινώσετε να δώσετε... παράταση. Καθίστε παιδιά να δούμε λίγο πώς θα παραγωγή. Το λέω πιο πολύ για να έχετε τη δυνατότητα να φύγει περισσότερος κόσμος. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προσωπικά σε Γιάννης, γιατί τώρα εντάξει είστε τόσο δημοσιογράφος, αλλά το είδατε και ο τρόπος που μιλήσατε και αυτό που εισπράξατε και μετά μου το μεταφέρατε με έκανε αυτό πάρα πολύ όμορφα. Γιατί είστε, αντιπροσωπεύετε το κοινό που μας είδε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, αυτό που μου είπατε. Αυτό, και, εντάξει, δεν είμαι, και δεν είμαι κριτικός. Το είπα με το μυαλό ενός Μακεδόνα, όχι ενός κριτικού. Έτσι που θα έπρεπε να παίξετε μάλλον μαζί μας. Έτσι αυτό το αστείο κάναμε μεταξύ. Και εγώ λέω Μακεδόνα, τώρα πώς θα το πάει. Όχι, όχι, το πιο πολύ εγώ που λέω όταν μιλάμε για κριτικούς, και επειδή έχουμε υποστεί πολλά από τους κριτικούς, συγκεκριμένο είδος κριτικών τελευταία, και δεν μιλάω με γιώτα κριτικούς, προσπαθώ να λέω ότι οι Πελοποννήσιοι είναι αυτοί που κάνουν ωραίες κριτικές και όχι οι κριτικοί. Mm-hmm. Τέλος πάντων, εντάξει, ας μην το πολιτικοποιήσουμε. Mm-hmm. Να πω τελευταίο που έχω να πω εγώ είναι ότι θα έρθω να το ξαναδώ. Μεγάλη μας χαρά. Γιατί... Γιατί δεν κατάλαβα πολλά πράγματα από αυτά που κάνει ο detective. Και θέλω, και θέλω να ξαναδώ τον detective. Έχω μανία με τους detective. Ναι. Εντάξει. Μπορείς την αρχή ξεκινώντας το έργο. Μπορείς την αρχή. Γεια σας, γεια σας. Παρφώς. Δεν είναι η μέξα πια στο πράγμα. Σας έκλειψε την παράσταση εδώ η Ιησέα. Η οποία να προσθέσω επειδή το έχω δει το έργο, ότι κάνει μια υπέροχη ανατροπή και μπράβο της που τόλμησε και το έκανε. Και δεν μιλάω για ανατροπή μόνο στο έργο και τη δική της προσωπική. Α, ναι, πράγματι. Την προσωπική. Ναι. Τώρα πήγα σε συζήτηση, αλλά... Σε βάλαμε κατευθείαν στα βασικά. Όχι, μιλάμε γενικά για τις ανατροπές που έχει το έργο και ότι δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τίποτα, γιατί αν αποκαλύψουμε κάτι, σπάμε την ανατροπή. Δεν γίνεται, όλο είναι ανατροπές. Ανά 2-3 λεπτά γίνεται ανατροπή. Οπότε... Τη βλέπετε στα λαμέ. Ναι. Κάπως έτσι θα είναι. Λοιπόν, μας λείπει και η τελευταία της παρέας, η οποία προφανώς δεν έχει. Η Φένια Νησαλούκα. Γέφρε. Ας βγει έτσι όπως είναι, δεν χρειάζεται να δείτε. Φένια, έλα μας εδώ. Πας για ακόμη μια ανατροπή, δεν χρειάζεται να δείτε. Ναι. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι για να καλύψουμε το κενό μέχρι να εμφανιστεί. Να πούμε ένα τραγούδι. Έτσι, τραγούδι δεν λέτε όμως, είδες. Ας μιλήσει ναι, αυτό δεν το έχω κάνει ακόμα, ευχαριστώ. Τραγούδι δεν λέμε, αλλά κάπως φαίνεται κάποιο show γίνεται. Γιατί όπως είπαμε η Ζιζέλ είναι τραγουδίστρια και μέσα στο κομμάτι της ανατροπής της έχει μια... Ναι. Εμφανίζεται μια διχόνοια. Οπότε μέσα σε αυτή τη διχόνοια μπαίνει και ένα σοου. Ναι. Δεν θα πω τίποτε άλλο, γιατί... Απαγορεύεται από τον νόμο. Απαγορεύεται το σποϊλ. Δεν ξέρω τι να πω, έχει τόσα πολλά μέσα, δηλαδή... Να κοπεί η συνέντευξη, να κοπεί η συνέντευξη, δεν έχουμε να πούμε άλλα. Τι άλλο να πούμε. Ωραία. Αυτό ήταν. Ό,τι τότε... Ωραία, κανένα πρόβλημα. Έχουμε και μια κυρία που απουσιάζει από το πλάνο, οπότε... Είναι η Φένια Νησαλούκα. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Ακριβώς. Λοιπόν, σας περιμένουμε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.